κάνουμε τόσα πολλά, τα οποία αυτά έχουν να κουρευτούν τόσο πολύ καιρό, τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί σε λίγο αυτά τα δέντρα, από ό,τι μου λένε οι ειδικοί, θα χαλάσουν. Είναι παλιά, γυρέα. Είναι παλιά. Και αν δεν τα περιποιηθούμε, σε λίγο καιρό τα παιδιά μας δεν θα έχουν αυτά τα ωραία δέντρα, τα οποία βλέπετε τώρα εδώ. Φάνηκε το κτίριο, θα ανανεωθεί το δέντρο. Αυτό έχει να κάνει και το ότι, όπως πολύ σωστά το θέσατε, ότι αναδεικνύεται ένα ιστορικό κτίριο, όπως και το κτίριο που στεγάζει πολλές επιχειρήσεις, και εκείνο είναι ένα παλιό διατηρηταίο κτίριο. Βέβαια, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και παρακαλώ όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν τέτοια δέντρα που είναι παλιά και θέλουν να ανανεώσουν, να μας βοηθήσουν όπως μας βοηθάνε, να μας παίρνουν τηλέφωνο και εμείς θα βρίσκουμε το χρόνο και την ώρα να κάνουμε το νησί μας όπως αξίζει και τα δέντρα ακόμα να μπορέσουμε να τα απολαύσουμε. Είστε επαγγελματίες που εδρεύει εδώ στην πλατεία του Βλατάνου. Πώς σας φαίνεται μετά από τόσα χρόνια το οποίο έχει να κορυφθεί αυτό το σπίτι? Είχαμε ξανακάνει άλλη μια παρέμβαση πριν 5-6 χρόνια, πιο μικρή. Αλλά ναι, πρέπει να καθαριστεί έτσι κι αλλιώς. Αυτό δημιουργεί κάποια έτσι προβλήματα εδώ στα τραπέζια όχι, όχι. Και στην καθαριότητα? Όχι. Αντίθετα. Αναδεικνύει, πιστεύετε, όμως και το ιταλικό? Και τα κτίρια όλα. Και το κτίριο αυτό και τα απέναντι. Και το επαρχείο, το κτίριο του επαρχείου.